Γεια σας, σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ γνωστή σαλάτα σε όλους, τη σαλάτα σεφ. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε ένα μαρούλι γαλλική σαλάτα, ένα αγγούρι κομμένο σε ρεδελές, 5 ντοματίνια αλλιώς μια μεγάλη ντομάτα, 3 φέτες ζαμπόν, 3 φέτες τυρί του τόστ, 2 αυγά βραστά και για το dressing θέλουμε 2 κουταλιές της σούπας κέτσαπ, 2 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα, περίπου 2 κουταλιές και λίγο λιγότερο ξύδι βαλσάμικο, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Πάμε να το φτιάξουμε. Ξεκινώντας, παίρνουμε το μαρούλι και μέσα στο μαρούλι θα βάλουμε τα ντοματίνια, τα οποία τα έχω κόψει. Θα προσθέσω τα αγγούρια. Ανακατεύουμε ελαφρά. Παίρνουμε τις φέτες στο τυρί, τις διπλώνουμε, βασικά τις κόβουμε λωρίδες. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και με το ζαμπόν. Κόβω στη μέση και το κόβω σε λωρίδες. Τα ανοίγω λίγο, να πάει παντού. Και τώρα θα πάρω τα αυγά όπως είναι βρασμένα και αυτά τα κόβουμε έτσι. Τα βάζω στη σαλάτα μου. Ορίστε. Θα βάλω λίγο πιπέρι πάνω στο αυγό γιατί πάει πολύ στο αυγό το πιπέρι. Και πάμε να κάνουμε το dressing μας. Για το dressing παίρνω τη μαγιονέζα, θα βάλω λίγο αλάτι. Θα ρίξω μέσα το κέτσαπ. Το βαλσάμικο. Και το ελαιόλαδο. Θα ανακατέψω καλά, να ενσωματωθούνε. Έτοιμο και το dressing μας. Η σαλάτα μας δεν χρειάζεται ανακάτεμα, δεν την ανακατεύουμε. Έτσι όπως είναι θα ρίξουμε πάνω το dressing και μπορούμε να τη σερβίρουμε. Διαφορετικά την κλείνουμε με μία μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο μέχρι την ώρα που θα σερβιριστεί. Αυτή είναι η σαλάτα μου. Τα υλικά της είναι γραμμένα στα σχόλια και αν τη φτιάξετε σας εύχομαι καλή επιτυχία!